Ξέρω να καταρχήν ότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έγινε ακόμη και θα γινόταν ακόμη πιο δύσκολο εάν εμείς δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθαρχημένοι καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για να πάρεις αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος, πειθαρχημένος και να έχεις τρομερή διάθεση. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είχαμε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει σε λεπτό ποδοσφαίρο. Δεν σηκώνει την μπάλα. Παίζει κάτω και με παίχτες πάρα πολλούς γρήγορους. Εμείς από την άλλη πλευρά είχαμε φροντίσει να έχουμε κλείσει πολύ καλά τα άκρα μας και τον άξονα, διότι ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ και από τον άξονα και από τις άκρες με γρήγορους παίχτες ειδικά την άκρη επιτίθεται. Το θετικό είναι ότι πήραμε ένα βαθμό σε μια πάρα πολύ δύσκολη ώρα. Τα τελευταία δεν έχουν περάσει πολλές ομάδες από εδώ. Και ο βαθμός αυτός θα μας δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ μεγάλο βαθμολογικό. Θα έλεγα βαθμολογική ένωση. Και συνεχίζουμε, διότι την Κυριακή έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δυστυχώς στη Super League δεν υπάρχουν δύσκολα. Εύκολα τα κάνεις με την απόδοσή σου, εσύ όπως επίσης και δύσκολα τα κάνεις εσύ με την απόδοσή σου. Ο βαθμός λοιπόν για να κλείσω, ο βαθμός λοιπόν αυτός θετικός θα μας βοηθήσει και στην ψυχολογία μας και στην βαθμολογία που πρωτίστως είναι ο στόχος, αλλά και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα τα παλεύει τα παιχνίδια ανεξαρτήτου έδρας. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στα παιδιά για την πολύ μεγάλη διάθεση που δείξαμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε και δεν χρειάζεται να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Στον πόρα που να ευχηθώ καλή πορεία την Πέμπτη, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες και θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτά τα οποία έχει τραβήξει πάρα τελευταία να το δούμε να πηγαίνει μπροστά. Λοιπόν.